Πάρα πολύ τον Θάνο, τον Ανδρίτσο, ο οποίος πέρα από εκπρόσωπος του Φυσάη Κόντρα την τριετία 2016 μέχρι 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υποψήφιος δήμαρχος το 2019. Εγώ σε αυτά που είπε θέλω να προσθέσω εξειδικεύοντας ένα-δύο σημεία ενδεικτικό της προχειρότητας μεν, αλλά ταυτόχρονα και της εύκολης λύσης των ατελείωτων εργολαβιών για έργα που πραγματικά έχουμε ανάγκη στο Δήμο μας, είναι ότι πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι, κάναμε μία κλιμάκιο του Φυσάη Κόντρα, πήγαμε στα έργα ανάπλασης της Οδού Ειρήνης, όπου εντοπίσαμε πως παρόλο που η τεχνική υπηρεσία του Δήμου πράγματι είχε θέσει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να κοπούν δέντρα, όπου ήταν εντελώς αναγκαίο και απαραίτητο, διότι εν τέλει δεν υπήρχαν ούτε υγιώς ανεπτυγμένα δέντρα και πλούσιο πράσινο για τη γειτονιά, αλλά ούτε και καλοφτιαγμένα πεζοδρόμια. Οι ρίζες είχαν ανακατευτεί με τις πλάκες. Άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με καρότσια, με παιδιά, άτομα με αναπηρία δεν μπορούσαν καθόλου να διασχίσουν μια κεντρική οδό που οδηγεί στη Μεσογείον, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Εντοπίσαμε ότι προφανώς χάρη χρόνου και ευκολίας ο εργολάβος είχε προβεί στη κοπή όλων των δέντρων από τη μία μεριά, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ήταν μεγάλα ή μικρά, ανεξαρτήτως αν αυτά στην πραγματικότητα ενοχλούσαν ή όχι το πεζοδρόμιο, ανεξαρτήτως αν έπρεπε να τηρηθούν ή όχι κάποια κριτήρια, και αυτό συνέβαινε σε μια κατάσταση που δεν υπήρχε και ουσιαστική επιτήρηση αυτού του έργου. Δεν είναι μόνο ότι ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος και αδυνατή να διεκπεραιώσει ο ίδιος τα έργα με το προσωπικό που χρειάζεται προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας. Είναι ότι από τις απευθείας αναθέσεις ή τις εργολαβίες μέσω διαγωνισμών δεν υπάρχει ούτε καν σε πολλές περιπτώσεις η διάθεση να επιτηρείται ένα τέτοιο έργο τη στιγμή που γίνονται οι εργασίες. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχει ανοίξει η κουβέντα για το κτήμα Συστοβάρη στην Αγίου Ιωάννου, που είναι ένας τεράστιος χώρος που περνάει το 2024 στα χέρια του Δήμου, στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και είναι τρομερό ότι η κουβέντα είναι ότι δεν μπορεί ο Δήμος να το αξιοποιήσει, θα δυσκολευτεί οικονομικά και άρα δεν μπορεί προφανώς λόγω των προβλεπόμενων στη Διαθήκη να το πουλήσει, αλλά μπορεί να το νοικιάσει και έτσι να ξαναέχουμε ένα ακόμα εμπορικό κέντρο ή ένα ακόμα πολυκατάστημα στην Αγίου Ιωάννου, που έχει άλλα τόσα τέτοιου είδους καταστήματα, είτε εστίασης, είτε εμπορικά με ρούχα κτλ. Εμείς το πρόγραμμά μας, που έχουμε και τη τύχη να το έχουμε μαζί μας σήμερα, όποιος και όποια θέλει μπορεί να το παραλάβει από δίπλα, αναφέρουμε ότι και οι ανάγκες για σχολικά κτίρια και παιδικούς σταθμούς εξακολουθούν να υπάρχουν, διότι με την τελευταία απογραφή έχει φανεί ότι όλο και περισσότερος κόσμος φτιάχνει τη ζωή του, έχει τα παιδιά του και θέλει να ενισχύει την πόλη του και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα φυσικά να απαξιωθεί η δημόσια παιδεία και να πάνε όλοι και όλες ιδιωτικά, αφενός και αφετέρου. Έχουμε ανάγκη από λιγότερη δόμηση, όπως είπε πριν και ο Θάνος, και τι καλύτερο από ένα κομμάτι να αξιοποιηθεί για τέτοιου είδους ανάγκες και ένα κομμάτι να παραμείνει ένας χώρος πρασίνου στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, μιας και αναφέρθηκε και ο Θάνος στις πλημμύρες το καλοκαίρι, αξίζει να έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά, διότι αυτές τις μέρες που μιλάμε, σύλλογοι κατοίκων, δίκτυα αλληλεγγύης, πρωτοβουλίες σε κάθε γειτονιά της Αγίας Παρασκευής συλλέγουν πράγματα, διότι μαζί με τη διεκδίκηση για αλλαγή στη διαχείριση των χρημάτων από τους Δήμους και από τις κυβερνήσεις, χέρι-χέρι αυτά τα αιτήματα πρέπει να πηγαίνουν και με την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται και οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, έχουν αφαιθεί όχι τώρα που ήρθε το αποτέλεσμα, που ήρθε το κακό, αλλά χρόνια τώρα στη τύχη τους από τις δημοτικές αρχές και από τις περιφερειακές αρχές στη Θεσσαλία. Οπότε να κάνουμε και εκεί το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Δίνω αμέσως το λόγο στο δεύτερο ομιλητή μας,
το Θοδωρήτο Σημεωνίδη, που θα εστιάσει όντας ενεργός στο Σύλλογο Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής, τελώντας αντιπρόεδρος αυτή την περίοδο, στα ζητήματα των σχολείων και της σχολικής στέγης.